Βρισκόμαστε στο γυροκομείο της Κοζάνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Εδώ, πηγαίνοντας για την τοπική κοινότητα Βατερού, και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πατέρα Νικόλαο Βαχτσεβάνο, υπεύθυνο του γυροκομείου, καθώς τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, πολλά κρούσματα εντοπίστηκαν σε γυροκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα πολύ καλό γυροκομείο με αρκετούς ηλικιωμένους και με όλα τα μέτρα ασφάλειας. Πατέρα Νικόλα, καλημέρα. Πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε σήμερα, 2 Νοεμβρίου του 2020, όταν ακούμε ότι τα κρούσματα σε γυροκομεία σε όλη την Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Καλημέρα σας, καλό μήνα καταρχήν, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στο εκκλησιαστικό γυροκομείο Τιάλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Είμαστε στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης-Καστοριάς. Φιλοξενούμε 72 τρόφιμους και όπως είπατε νωρίτερα ότι δόξα τω Θεώ δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα κρούσμα. Είμαστε σε καραντίνα και κλειστοί για τους επισκέπτες και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εκτός και του αυλίου χώρου για αυτή τη συνέντευξη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε και δεν μπαίνει κανείς μέσα στο γυροκομείο εδώ και 9 μήνες. 9 μήνες, δηλαδή δεν έχουν έρθει οι συγγενείς των ηλικιωμένων να τους δούνε, μόνο οι εργαζόμενοι και ο γιατρός που αν θα χρειαστεί οτιδήποτε. Ναι, μόνο οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση μέσα στο γυροκομείο και όταν χρειαστεί ιατρικό προσωπικό και αν χρειαστεί κάποιος τεχνίτης για πολύ σοβαρές βλάβες, παραδείγματος χάρη ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Και όλα αυτά με τα απαραίτητα μέτρα τα οποία μας έχει καθοδηγήσει το Υπουργείο, ο ΕΟΔΗ και όλοι οι φορείς. Πατέρα Νικόλα, χρειάστηκε κάποιος από τους ηλικιωμένους να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για άλλο λόγο, για κάποιο άλλο νόσημα? Ναι, βεβαίως. Σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οι τρόφιμοι είναι, ο μικρότερος που έχουμε εδώ μέσα είναι 65 χρονών. Και ο μεγαλύτερος, μάλλον η μεγαλύτερη γιατί πρόκειται για γυναίκα, είναι 110 χρονών. Υπάρχουν νοσήματα διάφορα, καρδιακά, πνευμονικά κλπ. Όταν χρειάζεται μεταβαίνουν στο νοσοκομείο σε συνεννόηση με τα ΤΕΠ, μας εξυπηρετεί άμεσα το ΕΚΑΒ, οι γιατροί του νοσοκομείου κάνουν τα πάντα, τους περιθάλπτουν, γίνεται η νοσηλεία τους και επιστρέφουν πάλι πίσω. Πατέρα Νικόλα, μέσα οι ηλικιωμένοι φοράνε μάσκα, λαμβάνουν και αυτοί όλα τα μέτρα προστασίας, αυτά που έχει υποδείξει πολιτική προστασία και ΕΟΔΗ, ή επειδή δεν μπαίνει κόσμος δεν είναι απαραίτητη η μάσκα? Όχι, και μάλιστα την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε επίσκεψη από κλιμάκιο ελεγκτών από τη Θεσσαλονίκη, από την ανεξάρτητη αρχή και όλα ήταν όπως αρμόζουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την τηλεόραση του ΦΛΑΣ που πάντα βρίσκεται κοντά μας και ειδικότερα εσάς κυρία Κατερίνα που πάντα μας σκέπτεστε, πάντα επικοινωνείτε μαζί μου, να ρωτήσετε, να μάθετε ώστε να μεταφέρετε στον υπόλοιπο κόσμο το έργο το οποίο επιτελείται εδώ στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο εδώ και 70 χρόνια περίπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε υγεία και όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Κάνουμε την προσευχή μας. Ο Θεός να μας ελεήσει. Και από ό,τι βλέπω φοράτε και τη μάσκα σας. Κανονικά. Πάρα πολύ σημαντικό, πατέρα Νικόλα. Φοράμε τη μάσκα. Φοράμε τη μάσκα, κρατάμε τις αποστάσεις μας, προσέχουμε παντού και πάντα ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να μην μολύνουμε αυτό το ίδρυμα. Αυτό το ίδρυμα έχει μια ιστορία. Έχει μια πορεία θαυμαστή. Και εμείς το κρατάμε και ευχόμεθα ο Θεός να μην μας δώσει κρούσμα.